Λίγο πριν ξεκινήσει και επισήμως η φετινή αντιπυρική περίοδος, οι πυροσβέστες που θα κληθούν να σηκώσουν και πάλι αυτό το καλοκαίρι βαρύ φορτίο στους ώμους τους όσον αφορά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, δεν κρύβουν τον προβληματισμό και την ανησυχία τους αφενός για το ελλιπές προσωπικό, αφετέρου για τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό των οχημάτων τους. Υπάρχει τεράστια τρύπα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στελέχωση του προσωπικού. Έχουμε πανελλαδικά γύρω στις 4.000 οργανικά κενά στο πυροσβεστικό σώμα και ενδέχεται την επόμενη πενταετία να αυξηθούν στις 8.000 αυτά τα οργανικά κενά. Οπότε καταλαβαίνετε με τις τόσο αυξημένες ανάγκες στην αντιπυρική περίοδο πόσο δύσκολα μπορεί να γίνουν τα πράγματα για το πυροσβεστικό σώμα και για την ευρύτερα για την κοινωνία μας. Και σε αυτό έρχεται να συμπληρώσει ο απαρχαιωμένος στόλος. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κύριος Παπαδομανολάκης στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, ο μέσος όρος ηλικίας των δασικών οχημάτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας επίπεδο νομού Ηρακλείου φτάνει τα 25 έτη, ενώ η τελευταία χρονιά προμήθειας δασικού οχήματος καταγράφτηκε το 2008. Αυτοκίνητα, ειδικά στο νομό Ηρακλείου, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε 21 δασικά οχήματα τα οποία έχουν μέσο όρο ηλικίας 25 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι δυνατότητες αυτών των οχημάτων είναι περιορισμένες, δεν μιλάμε για νέα οχήματα, έχουν πολλές ζημιές, τα κόστη συντήρησης είναι ακριβά, καθώς επίσης η ασφάλεια των πυροσβεστών περιορίζεται όταν έχουμε ένα όχημα το οποίο αγγίζει τα 30-35-40 χρόνια όχημα υπάρχει. Με δεδομένα τα στατιστικά στοιχεία που θέλουν την πλειονότητα των πυρκαγιών κάθε χρόνο να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, η πυροσβεστική υπηρεσία κρούει και για φέτος το καλοκαίρι τον κόδωνα του κινδύνου, υπενθυμίζοντας παράλληλα τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά για την πρόληψη πυρκαγιών, καθώς και τις ενέργειες του κάθε πολίτη σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. Μετά τη 1 Μαΐου εννοείται ότι απαγορεύεται ρητά η καύση στην Ήπεθρο. Θα τιμωρούνται με αυστηρές ποινές οι παραβάτες. Θα διενεργείται η διαδικασία του αυτοφόρου.